Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως οι Κρήτες είχαν ανακαλύψει έναν ιδιαίτερο τρόπο επικοινωνίας με τους θεούς μέσα από τη μουσική και το χορό. Η μοναδικότητα της Κρήτης χαρακτηρίζεται και από τη μουσική της παράδοση. Ξεχωριστή θέση κατέχουν τα παραδοσιακά μουσικά όργανα, που συντροφεύουν τις οικογενειακές και κοινωνικές εκδηλώσεις των Κρητικών. Η λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο και το μπουλγαρί χαρακτηρίζουν την ιδιαίτερη μοναδικότητα της κρητικής μουσικής. Η λύρα είναι ένα τοξωτό όργανο, παίζεται δηλαδή με δοξάρι, παράγει συνεχόμενο ήχο και έχει τις ρίζες της στη Βυζαντινή εποχή. Εκείνη την περίοδο διάφοροι Άραβες περιηγητές αναφέρουν ένα όργανο που είχαν δει στην περιοχή του Βυζαντίου, στην Μικρά Ασία κλπ. Ως λούρα. Έκτοτε συνεχίστηκε και μάλιστα στις κατατόπους διάφορες περιοχές της Βυζαντινής και μετέπειτα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αναπτυσσόταν ανάλογα με τα γούστα του κάθε λαού. Έτσι έχουμε τις διάφορες παραλλαγές της λύρας στη σύγχρονη εποχή, όπως τη λύρα την Ποντιακή, τη Θρακιώτικη, τη Βουλγάρικη, τη λύρα των νησιών του Αιγαίου Πελάγους, την Κρητική λύρα. Κατά τη γνώμη μου, ένα όργανο πρέπει να συνδυάζει τρεις αρετές. Να έχει ωραίο ήχο, να είναι όμορφο στο μάτι και να κρατήσει πολλά χρόνια. Πολλές φορές είναι δύσκολο να βρεις τη χρυσή τομή, για παράδειγμα αν το κάνεις λεπτό, λεπτεπίλεπτο και όλα αυτά, θα έχει ωραίο ήχο, πλούσιο και αυτά, όμως κινδυνεύει από τα λεπτά ξύλα είτε να σπάσει είτε να υποχωρήσει από την τάση που τραβάνε οι χορδές, να σκευρώσει, έτσι το λέμε. Αν το κάνεις πολύ ισχυρό και λοιπά, δεν θα παίξει καλά. Οπότε πρέπει να βρεις τη χρυσή τομή, να παίζει ωραία, αλλά να αντέχει κιόλας και φυσικά να είναι όμορφο στο μάτι, να είναι συμμετρικό, να έχει ωραία βερνίκια και όλα αυτά. Για αυτούς τους λόγους είναι πολύ κρίσιμη η επιλογή των υλικών. Προτιμούμε ξύλα παλιά, διότι όσο πιο παλιό είναι το ξύλο, τόσο λιγότερο ζωντανό είναι. Γιατί αν κόψεις το δέντρο, το ξύλο για πολλά χρόνια κουνιέται ακόμα. Κουνιέται, συρρυκνώνεται, βγάζει σκασίματα, μετακινείται, έχει εσωτερικές δυνάμεις, άλλες το τραβάνε από εδώ, άλλες το τραβάνε από εκεί. Οπότε όλο αυτό το πράγμα καταλαγιάζει με τον καιρό και με τα χρόνια και έτσι όταν χρησιμοποιήσεις ξύλο παλιότερο, έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Ας το πούμε έτσι, ότι δεν θα βρεθείς προ δυσάρεστον εκπλήξεων. Τα ξύλα αυτά τα βρίσκουμε συνήθως ως πρώην δομικά υλικά. Πριν να ανακαλυφθεί τον μπετόν, όπως ξέρουμε, τα σπίτια ήταν ροδοτά, δηλαδή βάζαν κορμούς δέντρων και από πάνω ξύλα και χώμα και φτιάχναν τις παλιές στέγες στα πρετρόχτιστα σπίτια. Όταν λοιπόν έχουμε ανακαινήσεις, κατεδαφίσεις και όλα αυτά, αναπαλαιώσεις, τότε οι οργανοποιοί έχουμε μεγάλη χαρά που βρίσκουμε τόσο παλιά ξύλα να χρησιμοποιήσουμε στη δουλειά μας. Ο κάθε κατασκευαστής έχει το δικό του χαρακτήρα, τη δικιά του προσωπικότητα στη δουλειά του. Οπότε αυτό μας κάνει να συμπεράνουμε ότι έχει και τα δικά του μυστικά. Μυστικά το λέω εντός εισαγωγικών φυσικά, θέλοντας να πούμε τους δικούς του τρόπους με τους οποίους ο ίδιος αντιλαμβάνεται πώς θα παράξει τον ήχο που αυτός κυνηγάει. Τα μυστικά μπορεί να είναι κάτι πολύ τεχνικό, κάτι πολύ κρυμμένο και έτσι συνήθως νομίζουμε, όμως μπορεί την ίδια στιγμή να είναι κάτι πάρα πολύ φανερό που απλά δεν το βλέπουμε επειδή δεν το έχουμε σπουδαιολογήσει. Όπως το σχήμα ή τα πάχη, ας πούμε. Αυτά είναι φανερά πράγματα που μπορεί κάποιος εύκολα να μετρήσει, αλλά αν κάποιος δεν το θεωρήσει χρήσιμο, είναι ένα φανερό μυστικό μπροστά του που δεν το αντιλαμβάνεται και ψάχνει, ξέρω εγώ, την κόλλα ή τη σύσταση του βερνικιού ή κάτι άλλο, ενώ έχει το φανερό το μπροστά του. Αν λοιπόν ο κατασκευαστής αυτός κυνηγάει ακριβώς τον ίδιο ήχο με αυτόν που ο μουσικός θέλει και αναζητά, αν έχουν δηλαδή τον ίδιο στόχο,
τότε υπάρχει η ταύτιση του κατασκευαστή με το μουσικό. Τότε είναι και οι δύο τρισευτυχισμένοι, ας πούμε, που ο ένας βρει για τον άλλο. Όταν ξεκινάμε να φτιάξουμε μία λύρα, καταρχήν αρχίζουμε από το σκάφος. Αφού επιλέξουμε το ξύλο μας να είναι καθαρό και να μην έχει τα εμφανή σημάδια έτσι, του χρόνου, σκισίματα, μπρόκες που συνήθως συναντάμε, το μορφοποιούμε, το ξεγυρίζουμε στην κορδέλα, το σχήμα του δηλαδή, και μετά αρχίζουμε να το δουλεύουμε, να δώσουμε τις καμπυλότητες που θέλουμε, αρχικά στην πλάτη και μετά να το σκάψουμε εσωτερικά. Φροντίζουμε να είναι όσο γίνεται πιο ομοιόμορφο, ισόπαχο κλπ. Και μετά από πολλές δοκιμές και πολλή υπομονή καταφέρνουμε να φτάσουμε σε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δουλεύουμε το καπάκι. Με τον ίδιο τρόπο επιλέγουμε το ξύλο μας να είναι καθαρό, να έχει ίσια τα νερά του, να είναι έτσι όμορφο, εμφανίσιμο κλπ. Μιας θα είναι και η φάτσα του οργάνου. Και αφού το μορφοποιήσουμε, το κάνουμε με τον ίδιο τρόπο. Επειδή έχει και αυτό μια μικρή καμπυλότητα, το μορφοποιούμε αρχικά την έξω καμπυλότητα και στη συνέχεια την μέσα, αφήνοντας όμως στο κέντρο ένα νεύρο. Αυτό το νεύρο που στα βιολιά λέγεται bass bar. Ας πούμε, αυτό το νεύρο βοηθάει να μην βουλιάξει τον καπάκι από την πίεση του καβαλάρι, αλλά και να διασπείρει σε όλο το σκάφος το όργανο, ειδικά τις μπάσες συχνότητες, εξού και το όνομα bass bar. Με πολλή υπομονή πάλι φροντίζουμε να φτάσουμε στα επιθυμητά πάχη και να είναι ομοιόμορφο το καπάκι μας και στη συνέχεια κολλάμε αυτά τα δύο, το σκάφος με το καπάκι. Εκείνη τη μέρα και την ώρα που σκάφος και καπάκι κολλιέται, για μένα είναι η στιγμή της γέννησης του οργάνου, άσχετα ό,τι θα παίξει μετά, σαν ένα μωρό παιδί, σαν ένα βρέφος που θα μιλήσει αργότερα. Νομίζω ότι η στιγμή της γέννησης είναι αυτή, η ένωση των δύο κύριων μερών του οργάνου. Στη συνέχεια ασχολούμαστε με την κατασκευή των πιο δευτερευόντων μερών, όπως είναι τα κλειδιά μας, η ταστιέρα που θα μπει πάνω από το καπάκι, ο χορδοδέτης, ο καβαλάρης και η ψυχή. Βερνικώνουμε το όργανο, καταρχήν το γυαλοχαρτίζουμε να είναι λίο κλπ. Το χρωματίζουμε εφόσον θέλουμε κάποιο χρώμα έτσι απαλό κλπ. Και το βερνικώνουμε. Όταν είναι έτοιμο από τα βερνίκια, προσαρμόζουμε, τοποθετούμε πάνω τα επιμέρους μέρη και στη συνέχεια τις χορδές. Συνήθως εκείνη την στιγμή που θα μπουν οι χορδές είναι μια στιγμή αγωνίας για την επιβεβαίωση των προσδοκιών. Και όταν το κουρδίσουμε και πέσει η πρώτη δοξαριά, τότε συνήθως σκάνε τα χαμόγελα. Κατασκευάζω είναι ως επιτοπλή στον λαού το κριτικό και στεριανό ή νησιώτικο και μαντολίνα. Αυτά τα δύο κατασκευάζω πιο πολύ από τα υπόλοιπα. Το λαού του στην Κρήτη ξεκίνησε από κάποιον φραγκεδάκι Γεώργιο σε μορφή μεγαλύτερη από του στεριανού, γιατί το κατασκευάσαν με αυτόν τον τρόπο για να ακολουθεί την κριτική λύρα στο παίξιμό της. Τα εργαλεία που χρησιμοποιώ για την κατασκευή του κριτικού λαού του, αρχικά θέλουμε μία κορδέλα να σχίσουμε το κομμάτι το ξύλο, και στη συνέχεια όταν το φέρουμε στον πάγκο χρησιμοποιούμε ξυλουργικά εργαλεία. Τα στάδια για να αρχίσουμε ένα λαούτο, κόβουμε το ξύλο σε ντόγες, σε στενά κομμάτια ξύλου,
τα οποία τα λυγίζουμε στη μορφή του καλουπιού και πάμε στο καλούπι και αρχίζουμε και χτίζουμε μία-μία την τόγα μέχρι να ολοκληρώσουμε το σκάφος του λαού. Βάζουμε τον τάγκο εδώ μπροστά για να πιάσουν οι ντόγες και το χέρι του λαού του. Έχουμε τις ντόγες τις οποίες τις έχουμε κόψει στην κορδέλα και τις έχουμε φτιάξει σε αυτή τη μορφή με θερμοκρασία και αρχινάμε πάνω στο λαού του και βάζουμε. Διαμορφώνουμε κατάλληλα μία δεξιά, μία αριστερά. Με αυτόν τον τρόπο. Αφού ολοκληρώσουμε την συναρμολόγηση των ντογών, το αφαιρούμε από το καλούπι και το φέρνουμε και το έχουμε σε αυτή τη μορφή. Όταν ολοκληρώσουμε το σκάφος, το αφαιρούμε από το καλούπι και επόμενο στάδιο είναι να τοποθετήσουμε το μάνικο ή χερούλι πάνω στο σκάφος. Μετά βάζουμε το καπάκι πάνω στο όργανο, του βάζουμε τα στολίδια γύρω-γύρω από το καπάκι. Άλλο ένα σημαντικό κομμάτι στην ολοκλήρωση του λαού του είναι ο καβαλάρης, ο οποίος φτιάχνεται από αυτό το κομμάτι το ξύλο που είναι έβαινος. Με τα κατάλληλα εργαλεία γίνεται η διαμόρφωση του καβαλάρη και έρχεται σε αυτήν τη μορφή. Είναι παραδοσιακός ο καβαλάρης με τις χορδές δετές. Τοποθετούμε τον καβαλάρη κολλώντας τον πάνω στο καπάκι για να μπορούμε να περάσουμε τις χορδές, να πάμε στα στριφθάλια ή κλειδιά να κουρδίσουμε το όργανο. Εδώ έχουμε ένα λαούτο με τελειωμένα τα λούστρα που είναι σε αυτή την μορφή που βλέπουμε. Μετά από αυτό βάζουμε την μπεναριά που χτυπάει η μπένα, τα κλειδιά ή στριφτάλια για να κουρδίζουμε, μπερντέδες, δένουμε μπερντέδες εδώ στα διαστήματα για τις νότες που είναι από μηχήνα, βάζουμε τις χορδές και είμαστε έτοιμοι. Το κούρδισμα του λαούτου, ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω, είναι μίλα ρεσόλ. Με τη βοήθεια του κουρδιστηριού, του ψηφιακού, ξεκινάμε να το κουρδίζουμε από κάτω προς τα πάνω, γυρνώντας τα κλειδιά δεξιόστροφα, παίζοντας μία-μία την κάθε χορδή. Συνολικά οι χορδές είναι 8. Στα τέλη της 17ου αιώνα,
στην Ιταλία, κυρίως ξεκίνησε από Μιλάνο, Φλωρεντία και μετέπειτα στην Νάπολη, πήρε τη μορφή που έχει σήμερα. Ήταν ουσιαστικά μια μικρή μαντόλα με 4 διαφορετικές κορδές, νότες και στην Ελλάδα, στην Κρήτη, δηλαδή ήρθε με επί ενετοκρατίας. Εμφανίστηκε πρώτη φορά στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου και στη Σιτία, σαν συνοδευτικό του βιολιού κυρίως. Και αναπτύχθηκαν και κάποια μαντολινάτα από ερασιτέχνες. Το πρώτο ήταν το Απόλλων στο Ηράκλειο. Και σήμερα έχει μια κυρίαρχη μορφή στην κλασική μουσική. Το μαντολίνο έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην διασκέδαση και στην κοινωνικότητα των κριτικών. Σε μια εποχή που ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και δεν υπήρχαν και οι επικοινωνίες που υπάρχουν σήμερα, δηλαδή πριν από 40 χρόνια, το μαντολίνο ήταν μια αφορμή να γίνει μια παρέα, να πιούμε μια ρακή, να κάνουμε μια συντεχνιά. Μέσω από τις παρέες δημιουργούταν όλο αυτό το συνέστημα που υπήρχε τότε της διασκέδασης. Αυτές λοιπόν οι μνήμες είναι ακόμα έντονες στην κριτική κουλτούρα. Τα ξύλα που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή του μαντολίνου προέρχονται κυρίως από το νησί αλλά και από άλλα μέρη του κόσμου. Πρέπει να είναι σκληρά ξύλα και να είναι πολύ καλός αργός του ήχου. Η μουριά, η κριτική, είναι ένα ξύλο το οποίο είναι από τα καλύτερα ξύλα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ καλός αργός του ήχου πρώτον, και δεύτερον δουλεύεται εύκολα και τρίτον προέρχεται από το νησί, από το χώρο μας. Οπότε έχει προσαρμοστεί καθώς θα έχει οριμάσει για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί στο τελικό στάδιο της κατασκευής του μουσικού οργάνου στην Κρήτη. Το μαντολίνο χωρίζεται σε διάφορα μέρη. Το σκάφος, το μπράτσο του, το καπάκι. Ξεκινάμε λοιπόν και φτιάχνουμε το σκάφος του μαντολίνου. Τοποθετούμε το μπράτσο πάνω στο σκάφος. Στη συνέχεια το καπάκι του, την ταστιέρα, τους καβαλάριδες και αν χρειαστεί μπορούμε να βάλουμε και κάποια διακοσμητικά πάνω στο όργανο ώστε να πάρει μια μορφή είτε παραδοσιακή είτε πιο σύγχρονη και στο τέλος βάζουμε τις κορδές και είμαστε έτοιμοι. Το σχέδιο είναι από τα πρώτα και πιο σημαντικές ενέργειες για να φτιάξουμε το μαντολίνο. Αποτυπώνουμε πάνω σε αυτό το τι θέλουμε να κάνουμε. Και μέσα από το σχέδιο, μετά θα προχωρήσουμε στην κατασκευή των μερών του μουσικού οργάνου. Τελειώνοντας το σχεδιασμό, φτιάχνουμε το καλούπι. Το καλούπι θα μας βοηθήσει να τοποθετήσουμε πάνω τα μέρη του μουσικού οργάνου, του μαντολίνου, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η κατασκευή. Τοποθετούμε λοιπόν το μπράτσο πάνω στο καλούπι, τα πλαϊνά του, τα φιλέτα. Τοποθετούμε τη βάση που θα στηρίξει το σκάφος, το ηχείο, το ραντεβού. Και στη συνέχεια αφαιρούμε το καλούπι και τοποθετούμε το καπάκι στο μαντολίνο. Η ταστιέρα είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος του οργάνου γιατί μέσω αυτού θα αποδώσει το μουσικό όργανο τις νότες που θέλουμε σε όλη την κλίμακα. Χρησιμοποιούμε σκληρό ξύλο και τοποθετείται παράλληλα στο μπράτσο και το σκάφος του μαντολίνου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τοποθετώντας τα τάστα μια σωστή ακουστική σε όλη την κλίμακα πάνω στην ταστιέρα, αποδίδοντας σωστά τις νότες. Και εφόσον έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία, προχωράμε στο να τοποθετήσουμε τους καβαλάριδες, να τον ντύσουμε με χορδές και είναι έτοιμο. Γεια σας, σήμερα θα μιλήσουμε για την ιστορία του Βουλγαριού και την κατασκευή του. Το όργανο αυτό είναι ένα πανάρχιο όργανο που το συντάμε σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου και εδώ στην Κρήτη το ονομάζουμε Βουλγαρί. Πάνω στην υπόλοιπη Ελλάδα το ονομάζουν Ταμπουρά, το ονομάζουν Παντουρίδα, διάφορες ονομασίες. Αυτό το όργανο έχει την ιδιαιτερότητα ότι το καπάκι
που είναι αυτό εδώ πέρα, πάλι ελεύθερα δηλαδή, χωρίς καμάρια από κάτω, και έτσι έχει την ιδιότητα να έχει ένα χαρακτηριστικό ήχο σαν μεβράνι. Στην αρχαιότητα, αντί για ξύλο, χρησιμοποιούσαν δέρμα. Το όργανο έχει τρία μέρη βασικά. Τη σκάφη, το αντιχείο δηλαδή, που έχει το χαρακτηριστικό ότι η τρύπα του δεν είναι στο καπάκι αλλά στο πλάι και την ακούει ο οργανοπαίκτης την ώρα που παίζει. Έχει το μανίκι που γίνεται με ελαφρύ ξύλο, φλαμούρι, κάνει δουλειά, μονοκόμματο συνήθως. Τα τελευταία χρόνια κάνει φορά χρησιμοποιούμε και κόντρες για το σκεύρωμα. Και το καπάκι που είτε είναι από εδώ στην Κρήτη χρησιμοποιούμε φινίκι κέντρο Λιβάνου, ένα ξύλο που είναι τουλάχιστον 200 χρονών, πολύ παλιό, είτε κέντρο εμπορίου είτε έλατο. Εδώ όπως βλέπουμε έχει κάποια διακοσμητικά πολλές φορές στο πλάι που αυτά είχαν το ρόλο τους, δηλαδή δεν είναι μόνο για μορφιά αυτά τα διακοσμητικά, ήταν για το υδρότητα του χεριού όπως ακουμπάει το χέρι εδώ και παίζει ο οργανοπαίκτης. Και επειδή ακριβώς δεν έχει καμάρια, επειδή αυτό το μέρος ήταν πιο σκληρό ξύλο, είχε το ρόλο της στατικότητας. Θα μιλήσουμε τώρα, θα πάμε λίγο για την κατασκευή του. Παίρνουμε χοντρό το καπάκι αρχικά, σε δύο μέρη πάντα, το ανοίγουμε σαν βιβλίο έτσι και κολλάμε αυτά τα μέρη και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Έπειτα το λεπταίνουμε. Φυτεύουμε τα πλαϊνά μέρη, το γυαλοχαρτίζουμε και καταλήγει σε αυτή εδώ τη μορφή. Αφού σκάψουμε το σκάφος μας, αρχικά τρυπάμε για να φύγει η μεγάλη ποσότητα ξύλου και μετά με ένα μεγάλο σκαρπέλο, κατά αυτόν τον τρόπο, το ρίχνουμε σιγά σιγά και πάρει τη μορφή το σκάφος, ενώνουμε το μάνικα μαζί με το σκάφος, με μόρσο και φτιάχνουμε το όργανο. Εδώ όπως βλέπουμε έχουμε ένα καλούπι οργάνου που με αυτόν τον τρόπο γλιτώνουμε και δεν πετάμε πολύ ξύλο και έχουμε την ιδιότητα, έχει την ιδιότητα το όργανο να είναι ισόπαχο τελείως και τοποθετούμε, χτίζουμε δηλαδή πάνω με ντόγες πάνω στο καλούπι. Αφού βάλουμε εδώ πέρα τον τάκο μας πίσω και μπροστά που συνήθως είναι πάλι από φλαμούρι, ελαφρύ ξύλο. Χτίζουμε το όργανο ντόγα, 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 ντόγα και έχει αυτό το αποτέλεσμα εδώ πέρα. Αυτή η τεχνική δεν είναι σύγχρονη. Έχω δει Βουλγαρία του 1600, του 1700, που έχει αυτή την ιδιότητα, δηλαδή να είναι η σκάφη του μικρή και με ντόγες. Η κλίμακα, να μιλήσουμε για την κλίμακα που είναι πάρα πολύ βασικό χαρακτηριστικό του οργάνου αυτού, είναι από 67 μέχρι 70 πόντους. Δηλαδή είναι μια κλίμακα που είναι πολύ κοντά στο σύγχρονο μπουζούκι, τζουρά και έχει την ιδιότητα όσο μικρή είναι αυτή η κλίμακα να είναι πιο χαλαρές χορδές και να παίζει πιο εύκολα το όργανο αυτό. Όσο μακραίνουμε την κλίμακα, τεντώνει περισσότερο οι χορδές και το όργανο σκληραίνει και έχει απόδοση σε χαμηλότερα χορδίσματα. Κάτι άλλο που πρέπει να πούμε για αυτό το όργανο είναι ότι τα διαστήματα δεν είναι με σίδερο όπως είναι οι κιθάρες στα μπουζούκια, αλλά μπετονιά για να είναι, και λέγονται μπερντέδες. Μπερντές στα τουρκικά σημαίνει κουρτίνα. Οι μπερντέδες φτιαχνόταν είτε από έντερο, παλιότερα ζώο, είτε από κλωστή αργότερα, τελευταία 100 χρόνια από μπετονιά. Έχει την ιδιότητα και λέγεται μπερντές, που σημαίνει στα τουρκικά κουρτίνα, γιατί κινούμε τον μπερντέ ανάλογα με το μακάμι που θέλουμε να παίξουμε, το δρόμο δηλαδή που θέλουμε να παίξουμε, έτσι φτιάχνουμε ένα δρόμο όχι συγκερασμένο αλλά μη συγκερασμένο. Τα κλειδιά του οργάνου είναι ξύλινα, στριφτάλια λέγονται αλλιώς, και έχουν την ιδιότητα να μένουν πολύ σταθερά, αλλά είναι πολύ δύσκολα στο κούρδισμα. Δηλαδή θα είναι μεγάλη ακρίβεια, δεν είναι μηχανικά που τα γυρνάμε έτσι με γρανάζι. Θέλει μια ιδιαίτερη τεχνική να κουρδίσει, αλλά προσδίδει στο όργανο ελαφρότητα, είναι πάρα πολύ ελαφρύ το όργανο και έχει καλύτερη απόδοση στον ήχο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτού του οργάνου είναι ότι ο παίχτης δεν παίζει το μπουλγαρί με πένα τις περισσότερες φορές, αλλά με φτερό, δηλαδή όπως το λαγούτο, όπως το σάζι, και αυτό το φτερό καμιά φορά το συναντάμε με φλίδες να το παίζουν ή με πλαστικό ή με κέρατο ή με φτερό
σκάρα εδώ στην Κρήτη. Πώς κατασκευάζονται οι τρύπες για να μπουν σφινοειδή αυτά τα κλειδιά μέσα, που όπως βλέπουμε είναι κόνικο το σχήμα τους, δηλαδή δεν είναι πιο χοντρό και όσο πάει λεπταίνει. Έχουμε ένα ειδικό εργαλείο που λέγεται αλεζουάρ, που μπαίνει στην τρύπα και το ανοίγουμε σαν ανοιχτήρι, το βιδώνουμε και τρώει κόνικα. Μετά αφού φτιάξουμε το κόνικο μέρος στο καράβο που λέγεται αυτό το μέρος, το οργάνο που μπαίνει τα κλειδιά πάνω, μπαίνει το κλειδί και σφινώνει μέσα και δεν ξεκουρδίζει. Αλλιώς, αν το ανοίξουμε με μια λάμα τρυπανιού, ας πούμε, θα ξεκουρδίζει. Να μιλήσουμε για το κούρδισμα του Βουλγαριού. Κουρδίζεται το πιο συνήθες κούρδισμα του Βουλγαριού είναι το Λάρε Σολ ή παραλλαγή του Λάρε Λα. Αυτό πολλές φορές μπορεί να το κάνουμε πιο χαμηλά, δηλαδή να πάμε Σολ Ντο Φα ή Σολ Ντο Σολ. Αυτά είναι τα βασικά κουρδίσματα που παίζουν και φουσταλιέρες και που γνωρίζουμε. Από εκεί πέρα έχει πολλά ντουζένια που μπορούμε να του φτιάξουμε και άλλα κουρδίσματα. Οι χορδές, είπαμε, είναι 6 ή 3 διπλές. Κουρδίζονται λα, ρε, σολ και έχουν μία μπουργάνα οι δύο τελευταίες πάνω. Η σολ δηλαδή και η ρε έχουν μία μπουργανίτσα για να προσδίδουν έτσι πιο βαρύ χαρακτήρα στην νότα.